Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-cult επεισόδιο. Μιας και το 2017 φτάνει στο τέλος του, είπα να κάνω ένα βιντεάκι να σας δείξω κάποια πραγματάκια που τα αγόρασα μέσα στη χρονιά, από τα οποία έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν έβαλα κάτι ακριβό, είναι γκατζετάκια τα οποία είναι οικονομικά και το κριτήριο μου στο να τα επιλέξω και να σας τα δείξω είναι ότι αποδίδουν 100%, λειτουργούν 100% απροβλημάτιστα και γενικά βοήθησαν στην καθημερινότητά μου. Είναι 5 πραγματάκια, είναι η Digoo DGM1 Home Security Camera από Banggood, το ποντίκι της Motospeed το V30, το gaming ποντίκι με καλώδιο, είναι ο φακός για μπρελόκ της Nightcore, πάρα πολύ καλή επιλογή και αυτή. Τέρτο προϊόντο είναι εδώ η λάμπα γραφείου της Bilgewolf, έχω μείνει κάτω ευχαριστημένος. Και το πέμπτο, είναι, την έχω κάτω, θα σας δείξω την στιγμή που έτσι θα την κάνουμε έτσι ένα μικρό review, είναι η τσάντα της Digerno, την έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο πριν κοντά ένα χρόνο, απλά επειδή τη χρησιμοποίησα μέσα στο 2017, έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια. Μην το ξεχάσω, σήμερα είναι Παρασκευή, την Κυριακή θα ανέβει στο κανάλι το πρώτο giveaway του καναλιού, μιας και φτάσαμε τους 1000 συνδρομητές. Είναι το ευχαριστώ μου για όλους εσάς και για την υποστήριξη που μου δίνετε. Πάμε όμως να δούμε τα σημερινά μας προϊόντα. Πρώτο προϊόν για σήμερα είναι ο φακός για μπρελόκ που το λέω εγώ της Nightcore. Είναι ένα οικονομικό γκατζετάκι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το έχει οποιοδήποτε στο μπρελόκ του, στα κλειδιά του, οπουδήποτε χρειάζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ τώρα να σας πω πού το χρησιμοποίησα. Ναι, θα γελάτε, αλλά το χρησιμοποίησα και σε στυλ καταδρομικό μπάνιο. Οπότε με έχει βγει, έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Η τιμή του κυμαίνεται από 9 ευρώ μέχρι 5 ευρώ πριν που μπήκα στο GearBest για να δω τιμή για να σας πω. Ο συγκεκριμένος βγαίνει σε 4-5 χρώματα. Το μπλε χρώμα το είχαν γύρω στα 5 ευρώ, 5,5. Τα άλλα, το μαύρο, αυτό εδώ το διαφανές, το είχαν γύρω στα 8 με 9. Γενικά πιστεύω ότι αξίζει, γιατί είναι ένας φακός το οποίο προσωπικά που τον έχω 8-10 μήνες στο χέρι και το χρησιμοποιώ, νιώθω ότι θα με πάει άλλα 10 χρόνια, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλής κατασκευής. Το πλαστικό του δεν έχει καθόλου τριγμούς. Το κεντρικό του κουμπάκι που μπορείς να επιλέξεις μεταξύ δύο εντάσεων στο φωτισμό είναι το πρώτο το μικρό και το δεύτερο που κάνει καλή δουλειά. Δηλαδή μέσα στην νύχτα κάνει καλή δουλειά, βλέπεις μπροστά σου καθαρά και ωραία. Δηλαδή και για το αυτοκίνητο να το έχεις να θες κάτι να κάνεις, κάποιος να σου το κρατάει και να κάνεις δουλειά, μια χαρά μπορείς να κάνεις τη νύχτα. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν έχει μπαταρία, μάλλον έχει μπαταρία αλλά δεν είναι στυλ τελειώνει τη βγάζεις, είναι επαναφορτιζόμενη και τη φορτίζεις με ένα απλό powerbank, με ένα απλό φορτιστή με καλώδιο micro USB. Εγώ την έχω 8-10 μήνες όπως σας είπα, την χρειάστηκε να τη φορτίσω γύρω στις 2-3 φορές, κρατάει πάρα πολύ καλά η μπαταρία. Το μέγιστο φως που παράγει είναι στα 45 lumen και με ένα, έτσι όπως δηλαδή καμιά φορά περπατάω και το ανοίγω στον δρόμο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω ότι αξίζει να το πάρει κάποιος, να το έχει στο μπρελόκ του, να το έχει στα κλειδιά του, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Ένα ακόμα προϊόν το οποίο έχω μείνει πραγματικά καταευχαριστημένος είναι η Home Security Camera της Digoo, το μοντέλο του DGM1. Το είχα δείξει αρκετές φορές και ο Σωτήρης. Θεωρώ ότι γενικά με όλα αυτά ήθελα να τα πάρω έτσι στυλ κάμερες για το σπίτι και τέτοιο. Το συγκεκριμένο, ο λόγος που το πήρα και ο λόγος που το χρησιμοποιώ είναι επειδή έχουμε λίτσα μας τη Μαλού στο σπίτι. Όταν φεύγουμε θέλουμε να βλέπουμε τι κάνει. Και γενικότερα, αν θες να φύγεις π.χ. κάνα ταξίδι, να αφήσεις το σπίτι λίγο πλέον εισαγωγικά μόνο του, την έχεις, δουλεύει, καταγράφει, κάνει. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να μπεις με την εφαρμογή σου μέσα από το κινητό να δεις τι γίνεται στο σπίτι σου. Και γενικά πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και ειδικότερα στην τιμή που την πήρα. Εγώ τη βρήκα σε προσφορά γύρω στα 14 ευρώ, 13 ευρώ, με τα μεταφορικά εδώ στην Κύπρο μου βγήκε ούτε 15. Πάμε να τη δούμε λίγο. Την έχω στο κουτί της, αυτή να σκοπεύω να σας την κάνω ένα έτσι αναλυτικό review το επόμενο διάστημα, μιας και θα έχω το κινητό, το Xiaomi, το Mi A1 που θα μου έρθει και θα μπορώ έτσι να σας δείξω την εφαρμογή, εκεί είναι όλη η λογική, να σας δείξω την εφαρμογή και ποια είναι οι δυνατότητές της. Γενικότερα σαν κατασκευή, εντάξει, είναι πλαστικό, αλλά είναι μια χαρά, δηλαδή την έχω, τη δουλεύω εδώ και κανένα δίμηνο και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εγώ την βάζω πάνω στο ψυγείο εδώ στην κουζίνα, πιάνει όλο το δωμάτιο, πιάνει όλο το σαλόνι, οπότε κάνει μια χαρά τη δουλειά μου, δηλαδή δεν χρειάστηκε κάπου να την κρεμάσω, έχει μια υποδοχή εδώ κάπου να την κρεμάσεις. Η συσκευασία είναι λιτή, είναι απλή, είναι οικονομική, φτηνή. Έχει με ένα καλωδιάκι micro USB μέσα φορτιστή, δεν δίνει. Το καλωδιάκι αυτό το micro USB είναι γύρω στα 3 μέτρα. Βρίσκει ένα φορτιστή εδώ, λέει π.χ. 2 αμπέρ, αλλά και ο φορτιστής που έβαλα εγώ γύρω στο 1-1,5 αμπέρ που βγάζει, μια χαρά δουλεύει η κάμερα. Αυτό που με έχει καταπλήξει είναι ότι η εφαρμογή εδώ μέσα, βλέπετε το user manual, μέσα σε 5 λεπτά το κάνεις το setup, κατεβάζεις την εφαρμογή, βάζεις τους κωδικούς και γρήγορα και όμορφα ξεκινάς να χρησιμοποιείς.
Σαν εικόνα έχει διάφορες διαφημίσεις, έχει σε Full HD, σε Standard Definition και Low Definition. Γενικά εντάξει δεν είναι να κάτσει, απλά το θέμα είναι να παίρνεις μια εικόνα μέσα από το σπίτι σου, από το χώρο που τη βάζεις, το τι γίνεται. Και ο ήχος που παίρνει το ηχείο, το μικροφωνάκι είναι πάρα πολύ καλός, δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Πίσω έχει υποδοχή με μια micro SD, το οποίο την βάζει μέχρι 32 GB αν θυμάμαι καλά, και μπορείς να τραβάς τα βίντεο σου και όλα αυτά. Από την εφαρμογή έχει πλήρη πρόσβαση στη συσκευή. Την καμερούλα τη συνδέει με το οικιακό σου WiFi του σπιτιού και μέσω εκεί, κάθε φορά που μπαίνει από το κινητό σου, από το smartphone, μπαίνει στην εφαρμογή, συνδέεσαι κατευθείαν στην κάμερα και είναι κάτι που παίρνει λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί να συνδεθεί και με καλωδιάκι εδώ πέρα πίσω για ίντερνετ κανονικό, αλλά με το WiFi είναι μια χαρά. Νομίζω στην αρχή ότι δεν γυρνάει και πήγα και την κουνούσα έτσι, στο τέλος θα την χαλούσα. Περνάει η κεφαλή τη κάμερα μέσα από την εφαρμογή όλα αυτά. Η νυχτερινή λήψη είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή με τελείως σκοτάδι καταλαβαίνεις ακριβώς και τα πράγματα, βλέπεις και όλα τι γίνεται. Μπορείς να στείλεις και ηχητικά μηνύματα, δηλαδή εγώ π.χ. στο σκυλί γαυγίζει κάνει, πατάω το κουμπί, το λέω stop. Όχι ότι καταλαβαίνει το λέω stop, απλά καταλαβαίνει το θόρυβο κάτι γίνεται και σταματάει. Γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και ειδικά στα 13, 14, 15 ευρώ που μου βγήκε εμένα. Τώρα που την είδα στο Banggood πριν βγαίνει γύρω στα 20, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να την πάρεις αυτήν. Δηλαδή, άμα χρειάζεσαι κάτι τέτοιο στο σπίτι, κάτι να βλέπεις. Τώρα δεν λέω να είσαι κερατάς, με μια τέτοια δεν σώνεσαι. Αλλά γενικά, όποιος χρειάζεται κάτι τέτοιο, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Γενικά, με υπολογιστές και με τέτοια δεν είμαι σχετικός. Δηλαδή, βλέπω καμιά φορά και στους Unboxholics που δείχνει τα Razer, τα πληκτρολόγια, τα ποντίκια και στο Take It Series. Βλέπω εκεί δείχνουν ποντίκια και τέτοια. Δεν έχω ιδέα να σας πω πάρα πολλά. Αλλά το συγκεκριμένο έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι το Motospeed, το V30. Το είχα πάρει, το έχω κάνει εξάμεινο, το πήρα γύρω στα 13-14 ευρώ. Η τιμή του πάλι τόση είναι. Πριν κάνα μήνα με το 11-11 που είχε τις προσφορές, το είχα βρει και στα 9-10 ευρώ. Έχει RGB φωτισμό γύρω-γύρω, το οποίο είναι, μπορείς να το προσαρμόσεις σε διάφορα, δηλαδή 15 τομείς έχει που μπορείς να βάλεις το διάφορα χρώματα που θέλεις και να αναβοσβήνει, να κλείνει, να κάνει, να είναι σταθερό το ο φωτισμός. Η ροδέλα του είναι πάρα πολύ καλή. Πάνω στο χέρι, εγώ που έχω ένα μικρό χέρι, το αγκαλιάζει μια χαρά. Πάνω η επιφάνεια του είναι στυλ γόμας. Πλαστικό, όχι τέλειας ποιότητας, αλλά γενικότερα η αφή και η αίσθηση που σου αφήνει στο χέρι είναι πάρα πολύ καλή. Το καλώδιο είναι γύρω στα 2 μέτρα. Είναι στυλ καλώδιο σκηνή. Μια χαρά. Αυτό που μου αρέσει, όπως σας είπα, όλα αυτά τα πράγματα που σας δείχνω σήμερα είναι δουλεύουν 100% και με το συγκεκριμένο δεν έχω χάσει ούτε ένα κλικ. Άμα δεν το χρειάζεται τόσο πολύ στο gaming και σε όλα αυτά, τι να πάω να δώσει 60 και 70 και 80 ευρώ για ένα ποντίκι να λες ότι έχεις το πιο καλό. Πιστεύω με ένα τέτοιο δουλειά γραφείου και το οτιδήποτε παιχνιδάκι έτσι στο απλό επίπεδο είναι μια χαρά. Πάμε τώρα στον μεγάλο παίκτη του σημερινού μας βίντεο. Είναι η τσάντα της Τιγκέρνου. Γενικότερα ήθελα ένα backpack και το πήρα πέρσι, μου ήρθε 31 Δεκεμβρίου, οπότε το χρησιμοποίησα μέσα στο 17, οπότε με παίρνει να το δείξω και φέτος στο σημερινό μας το βιντεάκι. Γενικότερα φέτος δούλεψα αρκετά την τσάντα αυτήνα, γιατί μια που ξενιτεύτηκα και έπρεπε το πρώτο διάστημα που δεν είχα ίντερνετ στο σπίτι, έπρεπε να βάζω το λάπτοπ, να πηγαίνω σε κάποια έτσι καφετέρ, σε κάποιο με ίντερνετ να μπορώ να κάνω κάποιες δουλειές που είχα και για τα βίντεο και για όλα αυτά. Οπότε χρησιμοποίησα πάρα πολύ και έχω μείνει πραγματικά κατά ευχαριστημένος. Η τιμή της βγαίνει, την είδα και πριν και στο GearBest, γύρω στα 30 ευρώ. Γενικότερα μην ψάχνετε τώρα, θα πεις την Κέρνου, είναι την Κινέζικη είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ποιοτική. Μετά από πάρα πολλές ώρες να την έχεις στην πλάτη σου, πίσω η πλάτη είναι πάρα πολύ εργονομική. Δεν την νιώθεις καθόλου, δηλαδή εγώ που την είχα γεμάτη και όταν έφευγα και στα αεροδρόμια και στα τέτοια, με γύρω 10 κιλά μέσα δεν κατάλαβα τίποτα. Και οι δύο ημάντες είναι πάρα πολύ καλοί. Μπορείς να τους ρυθμίσεις στο μέγεθος που θέλεις. Έχεις και εδώ πέρα το clips για ασφάλεια να βάλεις. Μια χαρά. Κάτι που βολεύει πάρα πολύ και το χρησιμοποίησα και εγώ και στο αεροδρόμιο και σε όλα αυτά. Είναι πίσω αυτή η τσαντούλα. Εδώ είναι το μαξιλαράκι πίσω για την πλάτη. Αλλά έχει εσωτερικό φερμουάρ, το οποίο εγώ π.χ. στο αεροδρόμιο βάζω την ταυτότητά μου, το πορτοφόλι μου, τα εισιτήριά μου και έχω εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και ξέρω ότι δεν θα μου πέσουν κάπου και δεν μπορεί κάποιος να έχει άλλος πρόσβαση σε αυτά. Μέσα η τσάντα μας, εντάξει τώρα δεν βολεύει και πάρα πολύ έτσι πως τη δείχνω να δείτε όλο το μέγεθός της. Μέσα η τσάντα μας έχει μια θήκη για λάπτοπ, 15,6 ίντσες μου φαίνεται είναι το μέγιστο και έχει εδώ το, και καλά το λέει,
σαν στήλε shock proof, το οποίο βοηθάει να μην χτυπηθεί κάπου να κάνει. Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή το λάπτοπ με εμένα και αυτό που πήρα το Lenovo μια χαρά το χωράει στις 15,6 ίντσες. Εδώ έχει ακόμα ένα μεγάλο χώρο να βάλεις ό,τι θέλεις. Μπροστά έχει ακόμα μια επιφάνεια μέσα να βάλεις τα πραγματάκια σου με κάποιες τσεπούλες, με κάτι τέτοια. Μπροστά έχει δύο μεγάλες τσέπες, τις οποίες πάρα μπορείς να βάλεις ωραία τα πραγματάκια σου, και δεξιά και αριστερά έχει να βάλεις π.χ. το παγούρι σου, έχει να βάλεις οτιδήποτε άλλο. Γενικά, όπως σας είπα, και μέσα η επένδυση εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, είναι ποιοτική, την έχω ένα χρόνο κοντά, δεν μου έχει πάθει τίποτα, την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ φέτος και γενικότερα πιστεύω ότι για κάποιον που θέλει να μεταφέρει το λάπτοπ του, τα τέγια του, τα πράγματά του, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, γύρω εκεί, όπως σας είπα, στα 30 ευρώ. Πάμε τώρα και στο τελευταίο. Όπως βλέπετε εδώ έχω τη λάμπα της Lichwolf, την οποία την ζαχάρωνα πάρα πολύ καιρό. Ήμουν τυχερός γιατί την παράγγειλα εδώ που είμαι στην Κύπρο και είχε μια προσφορά το Banggood από την ευρωπαϊκή του αποθήκη, από Αγγλία μου ήρθε, την οποία την είχε στα 22 ευρώ και ερχόταν μόνο Κύπρο, δηλαδή δεν ερχόταν Ελλάδα, και είχε μόνο 4-5 ευρώ μεταφορικά, οπότε μου βγήκε γύρω στα 27-26 ευρώ με τα μεταφορικά, μέσα σε ούτε μια εβδομάδα μου ήρθε. Και έχω μείνει πραγματικά κατευχαριστημένος. Τη χρησιμοποιώ και στα βίντεο μου εδώ στο γραφείο που κάνω, στα unbox και σε όλα αυτά τη βάζω. Είναι ok σαν μια δευτερεύουσα πηγή φωτός. Γενικότερα στο γραφείο και σε όλο το χώρο είναι και όμορφη και έχει ωραίες και όμορφες λειτουργίες. Η συγκεκριμένη βγαίνει σε δύο μοντέλα. Αυτό είναι και καλά το φτηνό μοντέλο, το οποίο κάνει γύρω τώρα που το είδα στα 30 ευρώ, 35 ευρώ ανάλογα με τις προσφορές. Και υπάρχει και το ένα μοντέλο λίγο καλύτερο, που βγαίνει γύρω στα 5-10 ευρώ παραπάνω. Αυτό είναι το 1S, εκείνο μου φαίνεται είναι το 2S, κάπως έτσι τα λέει η Bildschuf, το οποίο οι διαφορές του είναι μόνο σε δύο κομμάτια, θα σας τα πω παρακάτω. Όσον αφορά την κατασκευή του, η κάτω επιφάνεια είναι μεταλλική, είναι αλουμίνιο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Από κάτω έχει μαξιλαράκι στυλ βελουτέ, το οποίο είναι πάρα πολύ, αφήνει πάρα πολύ καλό grip, δηλαδή δεν θα σου γλιστρίζει, δεν θα σου κάνει. Όλο το άλλο είναι πλαστικό, σε άσπρο χρώμα βγαίνει, μου φαίνεται και σε μαύρο βγαίνει, εγώ την επέλεξα σε άσπρο. Η άλλη του έτσι καλή μαγιά είναι ότι έχει εδώ θύρα USB, η οποία μπορούμε να φορτίσουμε τις συσκευές μας, το κινητό μας, και γενικότερα αυτή η επιφάνεια έτσι κάτω όπως την έχει είναι για να βάλεις το κινητό σου. Το συγκεκριμένο είναι 1,5 ampere output, διαφορά με το μεγαλύτερο μοντέλο ότι είναι, σε εκείνο είναι, μου φαίνεται 2,1 το output. Και ακόμα μια διαφορά που έχει το άλλο μοντέλο είναι ότι εδώ πέρα πάνω υπάρχει ακόμα ένας έτσι βραχιόνος, ο οποίος μπορεί να γυρίσει κάθετα το πάνω μέρος της λάμπας. Πάμε όμως να τη βάλουμε λίγο στην μπρίζα να δείτε και εσείς τον φωτισμό. Αυξομειώνουμε το φωτισμό και είναι μια χαρά. Το βάζουμε εδώ στο στάντι που είναι λίγο πιο έτσι λευκό το χρώμα. Στο relax πάει στο πιο κίτρινο όπως σας είπα και στο sleep πάει ακόμα στο πιο έτσι κίτρινο φωτισμό. Το μόνο κακό που μπορώ να πω είναι ότι όλες αυτές τις λάμπες, άμα καεί κάποια από τα λεντάκια που έχει επάνω, θα πρέπει να την αντικαταστήσει ολόκληρη τη λάμπα, δεν γίνεται να αντικαταστήσει κάποιο λεντάκι. Βγαίνει και με ευρωπαϊκού τύπου μπρίζα, τροφοδοτικό μάλλον, και με τύπου Αγγλίας. Και γενικότερα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το γραφείο, δηλαδή, και την προτείνω για κάποιον οποιοδήποτε θέλει κάτι για το γραφείο του, κάτι έτσι όμορφο, κάτι που είναι πολύ λειτουργικό, με ωραίες λειτουργίες και πιστεύω οικονομικό. Με 30 ευρώ στα IKEA να πάει να πάρεις μια λάμπα, θα δώσεις εκεί γύρω στο 20 ευρώ, 30 ευρώ. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ακούτε και την Μαλού. Έλα εδώ, έλα εδώ. Την πήρα αγκαλιά, γιατί δεν γίνεται να ησυχάσει με τους γείτονες που ήρθαν και φωνάζουν. Όπως σας είπα, την Κυριακή θα ανέβει το giveaway, τα τρία πραγματάκια της Xiaomi που θα κάνουμε κλήρωση. Αν θέλετε να κάνω και ένα βιντεάκι με τα 5 χειρότερα πραγματάκια που αγόρασα το 2015, πείτε με από κάτω, να το κάνω την επόμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν και σήμερα από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας βιντεάκι, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!